Εμείς σήμερα είναι και μια σημαντική μέρα για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Έχετε παρακολουθήσει και το θέμα. Ολοκληρώθηκε η β' φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Το σχόλιο σας. Ναι, πράγμα που σημαίνει ότι θα επισπευθούν οι διαδικασίες για την ανάδειξη του αναδόχου, ώστε τα έργα να αρχίσουν άμεσα και να προχωρήσει και η μεταβατική φάση διαχείρισης των απορριμμάτων, που αποτελεί και μέρος του διαγωνισμού όπως αυτός έχει προκηρυχθεί. Όπως όλοι γνωρίζετε, είναι διαγωνισμός συνεργασίας δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Η Πελοπόννησος, υπό την έννοια αυτή, θα είναι πρωτοπόρος στις συνεργασίες δημόσιου ιδιωτικού τομέα σε όσον αφορά την διαχείριση των στερεών απορριμμάτων. Όπως γνωρίζετε, πανελλαδικά προγραμματίζονται 10 ΣΔΙΤ, εκ των οποίων η συνεργασία δημοσίου ιδιωτικού τομέα της Πελοποννήσου είναι και η πρώτη η οποία θα ευοδοθεί τηρουμένου του χρονοδιαγράμματος, με αποτέλεσμα να μπορέσουν να απορροφηθούν οι πόροι και να κλείσουν οι ΧΑΔΑ, οι οποίοι αποτελούν και το αντικείμενο της προσφυγής, της νέας προσφυγής που θα καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με πρόταση επιβολής προσκύνου και χρηματικής ποινής κατά της Ελλάδος. Η δημιουργία της ολοκληρωμένης αυτής μονάδας διαχείρισης και η λειτουργία του μεταβατικού σταδίου διαχείρισης των αποβλήτων, τα οποία καταλήγουν στο ΧΑΔΑ, θα επιτρέψει το κλείσιμο και την άμεση κατάσταση των ΧΑΔΑ, με αποτέλεσμα η εντυπωσιακή μείωση του αριθμού των ΧΑΔΑ που εξακολουθούν ακόμη να λειτουργούν στην Πελοπόννησο να οδηγήσει και σε μείωση της χρηματικής ποινής, μια που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της την πρόοδο η οποία σημειώνεται και μειώνει κατά αναλογία την χρηματική ποινή. Είναι δεδομένη η χρηματική ποινή και το πρόστιμο έχουν ήδη αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το μεν πρόστιμο θα πληρωθεί αναδρομικά και δεν θα μειωθεί, αλλά αφορά όλους τους ΧΑΔΑ οι οποίοι λειτουργούν στην επικράτεια. Η δε χρηματική ποινή, η οποία οφείλεται για κάθε ημέρα μη συμμόρφωση μετά την έκδοση της αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, προσαρμόζεται κατά τη διάρκεια της εκκρεμωτικής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, με αποτέλεσμα, εάν κλείσουν όλοι οι ΧΑΔΑ μέχρι τότε εκδοθεί η δεύτερη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, να μην οφείλεται χρηματική ποινή, να πληρωθεί όμως το πρόστιμο το οποίο είναι κατά αποκοπή και το οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρωθεί αναδρομικά. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, η πρόοδος του διαγωνισμού και όπως είπατε η ολοκλήρωση του ανταγωνιστικού διαλόγου σηματοδοτεί, αν θέλετε, μια ταχύτερη πρόοδο στην διαγωνιστική διαδικασία με την ανάδειξη των αναδόχων και την έναρξη των εργασιών, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για την περιφέρεια της Πελοποννήσου και οι οποίες θα επιτρέψουν και σε συνδυασμό με την νέα προγραμματική περίοδο στην δημιουργία και άλλων έργων υποστηρικτικών σε ό,τι αφορά τόσο τη διαχείριση των απορριμμάτων όσο και τα αστικά λύματα, τα οποία είναι σημαντικό να αποτελέσουν αντικείμενο διαχείρισης για όλη την περιφέρεια, μια που η περιφέρεια θα αποτελέσει στο μέλλον και αποτελεί ήδη και τουριστικό προορισμό, με αποτέλεσμα όλες οι περιοχές να πρέπει να έχουν μονάδες διαχείρισης των λυμάτων τους, με δεδομένο ότι η υποχρέωση για οικισμούς πάνω από 2.000, γιατί πρέπει να έχουν αποθετευτικά δίκτυα και να διαχειρίζονται τα λύματά τους, αποτελεί πλέον μια δεσμευτική νομική υποχρέωση της χώρας και θα υποστηριχθεί και με πόρους από τα διαδικαστικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.